Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε κρεμώδες αλμυρί καλατόπιτα με χειροποίητο φύλλο. Σε ένα σκεύος βάζουμε το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Κάνουμε μια λακκούβα. Ρίχνουμε 700 ml νερό. Αλάτι. Τρεις κουταλιές ξύδι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Την χωρίζουμε στη μέση και κάνουμε μπαλάκια. Τα ανοίγουμε σε φύλλα σε αλευρωμένη επιφάνεια. Απλώνουμε λιωμένο βούτυρο ή μαργαρίνη. Και διπλώνουμε όπως σας δείχνουμε. Τοποθετούμε τις ζύμες σε αλευρωμένα πιάτα και βάζουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά. Αναμειγνύουμε 500 ml γάλα με 5 αυγά και αλάτι. Λαδώνουμε το ταψί μας. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τις ζύμες σε φύλλα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τοποθετούμε το ένα φύλλο στο ταψί. Το λαδώνουμε. Από πάνω βάζουμε το άλλο φύλλο. Διπλώνουμε πολύ καλά τις άκρες όπως σας δείχνουμε. Αφήνουμε ένα μικρό κενό. Βάζουμε ένα πιάτο εκεί που είναι το κενό και με προσοχή γεμίζουμε με το μείγμα. Κλείνουμε πολύ καλά λαδώνουμε ελαφρώς και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει.
Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Καλή επιτυχία!